Ισλαμικά σύμβολα για πρώτη φορά μετά από 87 χρόνια κρεμάστηκαν στην Αγία Σοφία με αφορμή την τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού. Μάλιστα η τουρκική προκλητικότητα δεν έχει όρια, καθώς με φωτεινή επιγραφή επάνω στην εκκλησία, σύμβολο της Ορθοδοξίας, που έχει μετατραπεί πλέον σε τζαμί, αναγράφεται πλέον «Δεν υπάρχει άλλος θεός από τον Αλλάχ». Όλα αυτά ενώ είχε προηγηθεί και η επίσκεψη του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών στην Θράκη για Βουσελίμ Κιράν, τη στιγμή που επίσης πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τελική φάση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης Defender Europe 2021. Αναμφισβήτητα η Αλεξανδρούπολη και η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παίζει σημαντικό ρόλο σε μια νατοϊκή άσκηση αυτού του μεγέθους. Είναι από τις μεγαλύτερες που γίνονται ετησίως στο ΝΑΤΟ με την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Φέτος σκεφτείτε σχεδόν 30.000 στρατιώτες από 26 χώρες που πολύ σωστά είπατε θα πάρουν μέρος. Και βέβαια η Αλεξανδρούπολη είναι και η χώρα μας γενικότερα είναι μία από τις 5 χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς διαθαλάσσης του εξοπλισμού για να πραγματοποιηθεί αυτή η άσκηση, όπως επίσης και λίγες χώρες που χρησιμοποιούνται ως κέντρο logistic center, ως κέντρο δηλαδή διεκπεραίωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εξοπλισμού για την άσκηση. Πράγματι, το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά εντάσσει σε τέτοιου είδους μεγάλης κλίμακας πολυεθνικής διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης την Αλεξανδρούπολη. Και οποιαδήποτε άσκηση, ξεκινήσουμε από το δεύτερο, η οποία συμμετέχει ο ελληνικός στρατός, είναι προβολή της Ελλάδος, προβολή των συμμαχιών και μόνο καλό μπορεί να κάνει με οποιοδήποτε και σε οποιοδήποτε μέρος. Όσον αφορά τις τουρκικές θέσεις, πρέπει ο συγκεκριμένος κύριος ήρθε σαν ιδιώτης, δεν είχε καμία κομματική, κρατική οντότητα όταν ήρθε στην Ελλάδα, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Οποιοσδήποτε σχολιασμός περισσότερο κύρος του δίνει παρά οτιδήποτε άλλο. Παρέμβαση επίσης σχετικά με τα νοτουρκικά έκανε και ο Μητροπολίτης Σερών, κύριος Κύριος Θεολόγος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του έκανε λόγο πως στην πατρίδα μας πνέουν άνεμοι παράξενοι και περίεργοι οι οποίοι θέλουν να απομειώσουν το εθνικοπατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Είναι αλήθεια ότι και στην πατρίδα μας πνέουν άνεμοι παράξενοι και επικίνδυνοι οι οποίοι θέλουν να απομειώσουν το εθνικοπατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Τα ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα για ακόμα μία φορά ανακαλύπτουμε πόσο δίκιο είχαν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τους Τούρκους γείτονες, γιατί εκείνοι δεν έχουν ούτε αλλάξει μυαλό, ούτε έχουν τα σχέδιά τους αλλάξει όσον αφορά και την πατρίδα μας και την ευρύτερη περιοχή. Όταν τότε ελέγονται αυτά από την Εκκλησία, η Εκκλησία εκατηγορείται ότι δήθεν φανατίζει τον λαό. Τώρα όμως που αποδεικνύεται ποια είναι η πρόθεση των Τούρκων γειτόνων. Όπως τόνισε επίσης ο Μητροπολίτης, ο Τούρκος Πρόεδρος μιλάει ακόμα για τα σύνορα στην καρδιά του, πως μέσα σε αυτά τα σύνορα επίσης περιλαμβάνεται η Μακεδονία και η Ελλάδα. Ο Τούρκος Πρόεδρος μιλάει ακόμα για τα σύνορα της καρδιάς του και μέσα σε αυτά τα σύνορα βέβαια περιλαμβάνεται και η Μακεδονία μας και η Ελλάδα μας και όλα αυτά τα οποία δεν έχουμε δικαίωμα να τα ξεχνούμε. Συγχωρούμε, ναι, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχνούμε την ιστορία και αυτός εδώ ο ναός, όσο και αν μερικοί δεν το θέλουν, και αυτός εδώ ο ναός, όσο και αν μερικοί προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, μας θυμίζει δύο πράγματα πολύ δυνατά. Πρώτον μεν, ότι αυτή η πατρίδα σώθηκε από τον Χριστό και τους Αγίους Του, και δεύτερον, ότι οι πατέρες μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία και προσέφεραν το αίμα τους. Και εμείς πρέπει να φανούμε αντάξει αυτών των μεγάλων πατέρων. Εν κατακλείδη είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, έκανε γνωστό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης. Η μείωση των ροών το 2021 υπερβαίνει το 80%. Δεν έχουμε πίεση αυτή τη στιγμή ούτε στα νησιά ούτε στον Εύρο. Καλά, κάποια μέρα μπορεί να είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αλλαγή της εικόνας. Η εικόνα είναι ότι οι ροές παραμένουν σημαντικά μειωμένες. Το αν θα προσπαθήσει ξανά η Τουρκία να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ερώτημα που δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να απαντήσουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Εν κατακλείδη, με ένα βίντεο ο ελληνικός στρατός τιμά τον εορτασμό του προστάτη του Αγίου Γεωργίου για το έτος 2021, δείχνοντας την προσφορά που έχει κάνει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και μέσα από ασκήσεις, δείχνει πάντα την ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Με πίστη στις στρατιωτικές αρετές. Με αισιοδοξία και γενεοψυχία. Ο στρατός Ξηράς, πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη, γιορτάζει και τιμά τον προστάτη του, μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο. Παντού και πάντα στο πλευρό της πολιτείας και του λαού.